Η μεγαλειώδη συγκέντρωση η σημερινή στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό του αγωνιζόμενου Παλαιστίνιου, του Παλαιστινιακού λαού που δέχεται 75 χρόνια σφαγές, αποκλεισμούς, πείνα και εξαθλίωση. Το μεγαλειώδη συλλαλητήριο χθες στην Αθήνα δείχνει ότι το μυαλό και η καρδιά των λαών βρίσκεται στο πλευρό του δίκαιου, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το γεγονός ότι νόμισαν ότι βρήκαν ευκαιρία όλοι οι υπεριαλιστικοί θεσμοί, όπως το Ευρωκοινοβούλιο, στο οποίο πάρθηκε απόφαση υπέρ του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ με τη συνένεση Νέα Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικής Λύσης. Το γεγονός ότι εξαπέλυσαν καλοταϊσμένα παπαγαλάκια από το αστικό πολιτικό σύστημα με πλημμυρίδα ψευδών ειδήσεων να διαμορφώσουν κοινή γνώμη, δείχνουν ότι είναι μόνοι τους, είναι οι λίγοι. Ο παλαιστινιακός λαός δεν πρόκειται να υποκύψει, να υποκλειδεί σε αυτή τη βαρβαρότητα στην κατοχή. Θα συνεχίσει τον αγώνα του και στο πλευρό του θα βρισκόμαστε μέχρι την ελευθερία. Και απαιτούμε την άμεση απόσυρση οποιασδήποτε εμπλοκής της χώρας μας για τα συμφέροντα της αστικής της τάξης, είτε με υποδομές, είτε με οποιαδήποτε βοήθεια, και να αποσυρθεί και να επιστρέψει η φρεγάτα Ψαρά. Καμία εμπλοκή, γιατί θα οδηγήσει στο να το πληρώσουμε πολύ ακριβά και ο δικός μας ο λαός.